Δίνει συνέχεια στο Μακνίδη. Ένα λεπτό επιπλέον χρόνος για το πρώτο ημίχρονο, όπως μου λέει ο Κωστής Μπότσαρης. Συνολικά δηλαδή 3 λεπτά για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Μάντσος διαμαρτύρεται στον Κοντρέρας ότι τον χτύπησε πάνω στην απόκρουση. Έχουμε νεύρα. Τώρα τρέχουν πάνω στον Γκαρσία οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Δεν υπάρχει λόγος για τόσα πολλά νεύρα. Ο Μουσλίμοβιτς αρπάζεται με το Βίντρα. Νομίζω πρέπει οι πιο ψύχρεμοι να πάνε γρήγορα για να σταματήσει αυτή η σύραξη που απειλείται. Δεν ξέρω από πού ξεκίνησαν όλα αυτά. Γκαρσία δείχνει πολύ εκνευρισμένος. Εδώ λοιπόν υπάρχει το χτύπημα του Γκαρσία στο Σιμάο και σπρόξιμο εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν το είδε αυτό ο Κάκος. Από εδώ ξεκίνησαν όλα. Γκαρσία που εξακολουθεί κάτι να λέει. Και νομίζω στο Σαριέγκη, ο οποίος έτρεξε στη συνέχεια απειλητικά προς το μέρος του Ρουβάνου. Ο Κάκος ζητάει από τους παίκτες να απομακρυνθούν. Δεν ξέρω αν θα επιβάλλει κάποια ποινή, αν θα δείξει κάποια κάρτα. Πηγαίνει και ο Χαλκιάς τώρα. Καλεί τον Καραγκούνη και τον Κονσεϊσάο, τους δύο αρχηγούς. Καλεί επίσης το Βίντρα. Είναι κοντά και ο Γκαρσία. Τι ακριβώς σκοπεύει να κάνει ο Κάκος? Για να δούμε τώρα. Θα δείξει κάρτες ή θα τους ζητήσει να δώσουν τα χέρια? Κάλεσε κοντά του Γκαρσία, Μουσλίμοβιτς, Κονσεϊσάο, Σαριέγκη, Βίντρα. Δείχνει κάρτα στο Σαριέγκη, κάρτα στο Βίντρα, κάρτα στο Μουσλίμοβιτς και κόκκινη στον Γκαρσία. Αποβάλλει τον Πάπλο Γκαρσία για το χτύπημα στον Σιμάο ο Κάκος, που σημαίνει ότι είχε πλήρη αντίληψη της φάσης. Γι' αυτό εδώ το χτύπημα βλέπετε με τα χέρια, με τα πόδια, και εδώ ξανά το χτύπημα από τον Γκαρσία. Αυτή είναι η φάση για την οποία αποβάλλεται ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Έτσι, στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, ο ΠΑΟΚ μένει με 10 παίκτες. Ενώ έχουμε επίσης κίτρινες κάρτες στο Σαριέγκη, στον Βίντρα και στο Κονσεϊσάο, αν θυμάμαι καλά. Στον Μουσλίμοβιτς, διορθώνω. Εδώ βλέπετε ξανά όλη τη φάση. Από πιο μακρινό πλάνο, ήταν πιο διαφωτιστικό ασφαλώς το πλάνο που είδαμε νωρίτερα. Replay που είδαμε νωρίτερα. Γκαρσία φεύγει τώρα από το παιχνίδι. Πολύ εκνευρισμένος, τον βλέπετε. Κλωτσάει τις επιγονατίδες του. Ρουβανός. Για τις δύο μπάλες της κλωτσάει, έχει φοβερά νεύρα. Κάποιος πρέπει να το σταματήσει. Κάποιος πρέπει να το σταματήσει. Τα βάζει και με τον Σάντος. Είναι εκτός σε αυτού ο Γκαρσία. Δεν θέλει κανέναν κοντά του. Τώρα κατευθύνεται στα αποδυτήρια. Με νύχια και με δόντια προσπαθούν να το συγκρατήσουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ.